Local TV τοπικά επίκαιρα. Βρισκόμαστε στην Γλυφάδα, Κυριακή 27 Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο της Γλυφάδας, όπου οι ανοιχτοί ορίζοντες έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Η πρόεδρος Αθηνά Λιγνού και το συντονιστικό συμβούλιο της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Πολιτών Γλυφάδας με πολλούς καλεσμένους, πολλά μέλη, πολλούς πολίτες της Γλυφάδας παρευρέθηκαν και σε μια πολύ όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα, πολύ καλά οργανωμένη, έγινε η κοπή της πίτας. Και μέχρι την πίτα ευλόγησε ο πρωτοσύγγελος Αλέξιος από τη Μητρόπολη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γλυφάδας και στη συνέχεια τοποθετήθηκε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τη Γλυφάδα. Και αυτό είναι το νεκροταφείο της Γλυφάδας στις παρυφές του Μητρού. Εδώ τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Οι αντιδράσεις γενικότερα ήταν διαφορετικές από αυτές που περίμενε. Πολίτες που καταλαβαίνουν βέβαια και την ανάγκη του νεκροταφείου, αλλά απ' την άλλη είναι υπέρ της προστασίας του βουνού του ημιτού και υπήρχαν αρκετές διαφωνίες. Θα σας αφήσουμε όμως να παρακολουθήσετε όλες τις τοποθετήσεις και θεωρούμε ότι αυτό ήταν και ένα κορυφαίο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μήνες. Οι απόψεις δίστανται. Πάντου υπάρχει η σωστή τοποθέτηση και άποψη για νομιμότητα αλλά και για την ανάγκη που υπάρχει με τη δημιουργία νεκροταφείου. Ας παρακολουθήσουμε όμως αυτή την συζήτηση που έγινε στο τέλος. Δεν ξεχάσαμε λοιπόν ότι είμαστε στην εκλογή της Εκκλησίας και αφού ευλογηθήκαμε θα σας εξομολογήσω. Θα μιλήσω σε ένα μιλό στην οικογένειά μου, γιατί ο λειτουργός της Εκκλησίας όλους τους χριστιανούς τους βλέπει ως δικούς του ανθρώπους, αφού όλοι μέσα στην Εκκλησία συναποτελούμε το μυστικό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Λέει ο πατήρ Τιμόθεος, το απόγευμα έχω την κοπή της πίτας που έχουν οι ανοιχτοί ορίζοντες, η κυρία Λιγνού, στην αίθουσα του Δημαρχείου. Του λέω, θα πω κι εγώ. Γιατί του το είπα αυτό, τώρα θα το ακούσει η κυρία Λιγνού. Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Εθνική Εορτή, μετά το πέρας της παρελάσεως, καθώς κατεβαίνουμε από την εξέδρα οι άλλοι και χαιρετούνται όλοι, η κυρία Λιγνού χαιρετά θερμά τον πατέρα Τιμόθεο. Εγώ είμαι πιο πίσω και λέω κι εγώ να τη χαιρετήσω, αλλά εκείνη τώρα, εξαιτίας μιας τραυματικής εμπειρίας που έχει, αποφεύγει να με συναντήσει. Γιατί φαίνεται βλέπει τώρα, όποιον βλέπει με διρυπτάριο, δηλαδή με πανοκαλίμευκο ιερομόνα, που σου λέει τραυματική εμπειρία θα έχω πάλι. Λοιπόν, όμως θέλω να της πω ότι δεν είναι έτσι. Και αυτό που λέω εγώ ως τραυματική εμπειρία μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να το συναντήσουμε. Άκουσα όλα αυτά που είπε η κυρία Λιγνού, πολύ καλά και πολύ χρήσιμα και λέω σε εσάς ότι είμαι αναρμόδιος να μιλήσω για αυτά, παρότι με τα περισσότερα αυτά, σχεδόν όλα αυτά που είπε, συμφωνώ. Και καρδιακή προσευχή μου και μου και του αδελφού, του πατρός Τιμοθέου, αλλά φαντάζομαι και όλων ημών, είναι μακάρι αυτά να μπορέσουν να γίνουν πράξη για το συμφέρον της πόλεως. Και η πόλη δεν είναι κάτι το αφηρημένο, είμαστε όλοι εμείς. Άρα είναι το προσωπικό μας συμφέρον. Σε ένα μόνο θα σταθώ, στο οποίο όχι δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί της, αλλά θέλω, σας παρακαλώ, να κρατήσετε αυτό που θα πω στη σκέψη σας. Ένα από αυτά που είπε είναι το κινητήριο. Το θέμα του κινητηρίου όντως είναι ένα θέμα ακαθόρτης και έχει δίκιο. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό που είπε, όπως και άλλοι συνάδελφοί της, το θέμα της παρανομίας του κινητηρίου. Κρατήστε όμως, σας παρακαλώ,
αυτό που είπα εγώ στους δημοσιογράφους τις πρώτες μέρες και κανείς δεν με ξαναπλησίασε. Όλοι αναζητούσαν από τη Μητρόπολη διάφορα πρόσωπα, αλλά κανένας δεν ζητούσε τον πρώτο σύμβουλο. Τις πρώτες μέρες που έγινε το βήμα που έγινε, καλούσαν λοιπόν στη Μητρόπολη δημοσιογράφοι και ένας από αυτούς, λαλίστατος και πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο, μου είπε: «Λέει, πάτερ μου, πώς αν έχετε η περιβαντολογική συνείδηση του Σεβασμιωτάτου αυτό το οποίο, το έγκλημα το οποίο έγινε?» Σωστό το έργο. Του απήντησα: «Όταν εσείς μου απαντήσετε πώς αν έχετε η δική σας περιβαντολογική συνείδηση, επί 26 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, να γίνονται εκταφές των διακινημένων δίπλα από το προάδειο του σχολείου και μέσα στο κέντρο της πόλεως και οι κεκοιμημένοι να βγαίνουν όπως τους έβαλαν, τότε θα σας πω, η δική σας συνείδηση περιβαντολογική το δέχεται, τότε και εγώ θα σας πω για την περιβαντολογική συνείδηση του Σεβασμιωτάτου». Εδώ έχει γίνει μία παρεξήγηση που αφορά και την κυρία Δημού, αφορά και τον κύριο Βαρβιτσιώτη και άλλα πρόσωπα, τον οποίο εγώ δεν αμφισβητώ τις αρενές προθέσεις. Αλλά προσέξτε, για να δείξουμε τόσο μεγάλο δυναμισμό θα έπρεπε όλοι μας, ξαναλέω όλοι μας, και δεν ξέρω τους κληρικούς ως λειτουργούς της Εκκλησίας από αυτό το πρόβλημα, γιατί εγώ το ζω. Και το ζω σε προσωπικό επίπεδο με δεκάδες οικογένειες, με τις οποίες συνδέομαι εδώ και πολλά χρόνια που έχουν αυτό το μεγάλο μαρτύριο. Γι' αυτό λέω, συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα είπε. Και με αυτό δεν διαφωνούμε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Θέλει όμως κάποια προσοχή σε ορισμένα θέματα. Θα παρακαλούσα, ειλικρινά το λέω αυτό, και την κυρία Λιγνού και τον κύριο Βαρβιτσιώτη, αλλά και άλλους, επειδή τους βλέπω εδώ τώρα, να προσέξουμε χωρίς να δίνουμε τροφή. Είδατε τι σας είπα. Κλείστε τις κάμερες που γράφετε. Εγώ δεν ήρθα εδώ για προβολή. Ξέρω όμως ότι καιροφυλακτούν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν μια φράση, να πούν: «Είπε η κυρία Λιγνού αυτό, είπε ο πατήρ Πρωτοσύγγελος αυτό, είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης αυτό», και εκμεταλλευόμενοι και απομονώνοντας αυτό που λέμε, να δημιουργήσουν εικόνες και εντυπώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με έλεγε μια συμφοιτήτριά μου, εκπαιδευτικός εδώ στην πόλη μας: «Ε, πάτε μου», λέει, «έπαθα το εξής. Πήγα», λέει, «σε ενός συμφοιτητού τη χειροτονία το πρωί στα Πατήσια, σε ένα ναό που έκανε τότε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Και ενώ ήμουν το πρωί στο ναό, είδα και άκουσα όλα αυτά που έγιναν και υπόθηκαν. Το βράδυ», λέει, «στο σαλόνι του σπιτιού μου, παρακολουθώντας τις ειδήσεις και το γεγονός της χειροτονίας, έβγαλα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα από αυτά που άκουσα το πρωί στην εκκλησία». Γιατί οι δημοσιογράφοι πάντοτε απομόνωναν αυτό που τους εντυπωσίαζε από αυτά που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος. Κατά κανόνα αυτό που εντυπωσίαζε τους δημοσιογράφους δεν ήταν λόγος ουσίας, ούτε ήταν το κύριο μήνυμα και ο πυρήνας του κηρύγματος της Κυριακής. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως γίνονται παρερμηνίες, γίνονται παρεξηγήσεις και δημιουργούνται εντάσεις και προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εύχομαι λοιπόν, για να μην σας κουράζω καρδιακά, να γίνουν πράξη όλα αυτά που είπε η κυρία Λιγνού, και χαίρομαι και την επενώ κιόλας, γιατί είναι, ξέρετε, σπάνιο σε συγκεντρώσεις πολιτικών παρατάξεων, σχηματισμών κλπ. Σε εθνικό ή και σε τοπικό επίπεδο να ακούγεται και λόγος έτσι πνευματικός, με την ευρία έννοια του λόγου. Και γι' αυτό είναι αξιέπαινη και αυτοί και οι συνεργάτες της. Αυτό λοιπόν να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο και όντως να εργαστείτε όλοι για το καλό και την πρόοδο της Κρυφάδας, που είναι ένα από τα ωραιότερα προάστια, ένα δώρο, εγώ λέω, του Θεού που έχει δώσει σε όλους εμάς. Εγώ βέβαια δεν μένω εδώ, δεν με συνδέει ένα ειδικό στοιχείο, αλλά είναι η ζωή μου, είναι η δραστηριότητά μου, είναι οι περισσότερες ώρες του 24ωρου, ένα δώρο λοιπόν που μας έδωσε ο Θεός, ώστε πλέον έτσι εργαζόμενοι ο Θεός να βλέπει την αγνή διάθεσή μας, την προαίρεσή μας, τον αγώνα σας, την προσπάθειά σας για τους ανθρώπους αυτούς και όλους τους άλλους που κατοικούν σε αυτή την πόλη, και να σας ευλογεί και τώρα και πάντοτε και τον χρόνο που θα διανύσουμε και τα επόμενα χρόνια, με την καρδιά του δηλαδή και με τα δυο του χέρια. Καλή χρονιά και ευλογημένη.
επιτρέψτε μου παρακαλώ. Επιμένω. Σας παρακαλώ, έχω μόνο εγώ το λόγο. Παρακαλώ, επιμένω. Παρακαλώ, δεν θα υπαναχωρήσω. Θέλει ο Πάτερ να μας πει ότι να κλείνουμε τα μάτια στις παρανομίες του Δημάρχου. Αυτό καταλάβω. Για ένα σκοπό. Αυτό καταλάβω. Αυτό καταλάβω. Σας ευχαριστούμε. Αυτό καταλάβω. Πάντερα Αλέξη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σεβόμαστε το ρόλο της Εκκλησίας οι ανοιχτοί ορίζοντες. Σεβόμαστε και το ρόλο μας όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε, Πατέρα, μια θετική δύναμη και το έχουμε αποδείξει με τις πράξεις μας. Έχουμε λόγο καθαρό. Τις θέσεις μας τις καταθέτουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις δημοσιοποιούμε μέσα από τα δελτία μας στον τοπικό τύπο. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση για το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα του νεκροταφείου και πιστέψτε μας, πασχίζουμε πραγματικά να δοθεί λύση που. Η λύση η οποία μπορεί να περπατήσει. Και σίγουρα δεν είναι αυτή η επιλογή την οποία ο Δήμαρχός μας αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει. Με βάση το σύνταγμα της χώρας μας, με βάση τις αποφάσεις του δικαστηρίου, στο χώρο εκείνο που έχει επιλεγεί, δεν μπορεί να γίνει νεκροταφείο. Εμείς πασχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, πιέζουμε τους φορείς και την πολιτεία να δώσει σύντομα λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της πόλης μας. Σας ευχαριστούμε και να είσαστε μαζί μας σε αυτές τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση να δοθεί λύση και όχι να ρίξουμε μια βόμβα στο καθεστώς του βουνού που είναι δημόσιο και δασικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πνεύμονα στην πόλη. Είναι τελώς διαφορετικά τα κριτήρια με τα οποία μιλώ εγώ, με την άποψη, συγχωρέστε με το όνομά σας. Είμαι γνωστό στον κύριο Μητροπολίτη, γιατί δεν έχω μιλήσει 5 φορές. Το όνομά σας. Γιατί εκείνος παραναμεί πρώτος και μετά ο Δήμαρχος. Το όνομά σας. Αυτό συστήνομαι, για να κόπλω σαν Αναστάσιος. Ναι. Είναι άλλα τα κριτήρια με τα οποία μιλώ εγώ. Εγώ είμαι ποιμένας και γνωρίζω δεκάδες οικογένειες των οποίων οικογενειών είμαι συγκυρινέως του σταυρού των οποίων σηκώνουν. Το ξέρετε αυτό. Κατηδίαν μπορώ με οποιονδήποτε να απαριθμίσω δεκάδες οικογένειες. Από την Τερψιθέα, όταν πρωτοπήγα το 92 ως Αρχιμανδρίτης, μέχρι και εδώ κάτω. Άλλα λοιπόν έχω εγώ στο μυαλό μου και άλλα έχει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εγώ ούτε συνήγορος του ΝΙΝ, ούτε κανενός δημάρχου δεν είμαι. Εγώ είμαι λειτουργός της Εκκλησίας και τίποτε άλλο. Και για να βγάλω και από την σκέψη ορισμένων ότι μπορεί κάτι να κρύβω μέσα μου, συνειδητά εδώ και 15 χρόνια έχω καταργήσει και το εκλογικό βιβλιάριο, ούτε προσέρχομαι, δεν είναι λύση, δεν σας το συνιστώ. Δεν σας το συνιστώ, αλλά λέω ότι εγώ πάνω και πέρα απ' όλα είμαι λειτουργός της Εκκλησίας. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό δεν έπρεπε να αναφερθεί το πρώτο και συνεχίζουμε την κοπή της πίπας. Κόβω το κομμάτι μου λοιπόν στους ανοιχτούς ορίζοντες και σε όλους τους πολίτες μας να έχουν υγεία, να είναι ευτυχισμένοι και να έχουν πραγματικά ανοιχτούς τους ορίζοντες το 2013. Παρακαλώ πολύ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Κυριάδη Βαρδιτσιώτη και βουλευτή μας, τον επικεφαλή της παράταξης μαζί και την Κυφάδα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάδη, τον συνάδελφο εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σας πω ότι καλέσαμε όλους τους συνεργάτες Δημοτικού Συμβούλους, όσοι ανταποκρίθηκαν, τους ευχαριστώ θερμά. Καταρχάς, καλή χρονιά με υγεία και προσωπική ευτυχία. Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί θέλω πάνω απ' όλα να τιμήσω μία συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια. Με την κυρία Λιγνού, τους ανοιχτές ορίζοντες και τις 3 δημοτικούς συμβούλους που εκπροσωπούν αυτή την παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Όχι γιατί συμφωνούμε σε όλα. Όχι γιατί έχουμε τις ίδιες απόψεις σε όλα τα θέματα. Αλλά γιατί με τη στάση τους συμβάλλουν σε αυτά που πρέπει να είναι η κορονίδα
μιας δημοτικής συνεργασίας. Νυφαλιότητα στη συζήτηση. Δημοκρατικότητα στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Και πάνω απ' όλα, ανοιχτούς ορίζοντες και στην αντίθετη άποψη. Και χαίρομαι γιατί 2 χρόνια μόνοι μας ουσιαστικά παλεύουμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο και εννοώ μόνοι μας οι 2 παρατάξεις σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο επιτρέψτε μου να σας πω μετά από πολύχρονη παρουσία σε συλλογικά όργανα, στον χώρο του κοινοβουλίου, στον χώρο της πολιτικής, δεν υπάρχει καμία διάθεση διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και ουσιαστικού πνεύματος για τη συνδιοίκηση, συνδιακήρυξη και επίλυση των προβλημάτων της πόλης. Και υπάρχει, συντομεύω κυρία Λιμού, και μία κουβέντα σε ό,τι αφορά το θέμα που έθεσε ο πατέρας Αλέξης. Κανένας δεν διαφωνεί ότι χρειάζεται η πόλη με το ταφείο. Άλλωστε, η Βουλή που έκλεισε πέρασε 2 διατάξεις, 3 διατάξεις για την ακρίβεια. 2 που αφορούν την επέκταση του νεκροταφείου της Αργυροπόλεως και παραχώρηση μέρου αυτού για τους γλυφαδιώτες και άλλη διάταξη με την οποία χωροθετήθηκε και είναι υποχρέωση του οποιοδήποτε αναδόχο αναλάβει το ελληνικό τη δημιουργία ενός μεγάλου διαδημοτικού νεκροταφείου που θα αφορά όλους τους όμορους δήμους. Κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτού και αλληλοστηριζόμαστε εκεί που συμφωνούμε με τους ανοιχτούς ορίζοντες. Δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να συμφωνήσουμε σε μία βίαιη, μονομερή, απροκάλυπτη καταπάτηση της δημόσιας περιουσίας του βουνού, του χαρακτήρα του και πάνω απ' όλα με τρόπους που γίνονται μόνο για να εκμεταλλευτούν τον πόνο και τον ανθρώπο και τη δυστυχία των ανθρώπων που σήμερα δεν έχουν να θάψουν τους νεκρούς της για μικροπολιτικά ωφέλη. Φίλες και φίλοι, εγώ θα κόψω το κομμάτι και θα το αφιερώσω σε αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και αυτό είναι στο πνεύμα συνεργασίας και η διαφάνεια στις αποφάσεις. Γιατί το κάθε δικό σας ευρώ που ξοδεύετε σήμερα με τις αποφάσεις της πράξης της διοίκησης πρέπει να ξοδεύετε με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Όλους τους φορείς, θα σας παρακαλέσω όταν ανεβαίνετε εδώ για να κόψετε ένα κομμάτι, να είναι σύντομες οι ευχές σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το διάλογο να το ανοίξω. Γιατί θα είναι καλύτερο. Είναι κρίσιμο.